Επιτάφιος που δεν ανταποκρινόταν στον έρανο που προηγήθηκε και την αγορά λουλουδιών, αποτέλεσε θέμα εκτενούς κουσκούς στην αρκτική πλευρά της Πάτρας και δυναμίτησε το κλίμα κατάνοιξης λόγω των ημερών με ποικίλα σχόλια που δεν ήταν και τόσο κομψά. Για τον στολισμό του εν λόγω επιταφίου, έγινε έρανος με τους πιστούς της ενορίας να συνεισφέρουν τον όβολό τους, προκειμένου να προκύψει ένα αποτέλεσμα εφάμιλο του εράνου. Ιδίως δε συνέφεραν οι κυρίες της γειτονιάς που είναι και πιο επιρρεπείς σε τέτοιου είδους προσκλήσεις και περισσότερο ευαίσθητες σε θέματα πίστης, ενώ ήθιστε να θεωρούν το στολισμό του επιταφείου δική τους υπόθεση. Ωστόσο, όταν είδαν τον επιτάφιο για τον οποίο είχε συγκεντρωθεί ένα ιδιαίτερα σεβαστό ποσό, δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένες, καθώς τόσο ο όγκος όσο και το είδος των λουλουδιών δεν ανταποκρίνονταν στις αισθητικές τους απαιτήσεις, ούτε όπως λένε στο ποσό που υποτίθεται πως θα έπρεπε να έχει δαπανηθεί με βάση την ανταπόκριση των πιστών στη σχετική έκκληση. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να ξεκινήσει άμα την εμφανίση του επιταφείου ο σχολιασμός και μαζί με αυτόν και τα καχύποπτα σχόλια τα οποία το επόμενο πρωί του Μεγάλου Σαββάτου έδιναν και έπαιρναν μαζί με μπηχτές περί πιθανής λοξοδρόμησης του ποσού από τον επιτάφιο σε άλλες δραστηριότητες. Μάλιστα, στο στόχαστρο δεν είχε μπει ο ιερέας, αλλά αυτός που είχε κάνει την έκκληση για τον έρανο υπέρ του επιταφείου, γνωστός παράγοντας περί τα εκκλησιαστικά θέματα.